Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να την παλεύετε με τον καύσωνα. Εγώ δεν την παλεύω καθόλου. Έχω κλειστεί στο σπίτι αγκαλιά με το air condition και περιμένω να περάσει αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Τι μαρτύριο είναι αυτό. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσω όλα τα νέα προϊόντα που κυκλοφόρησε η Huda Beauty, για τα οποία έκανα μία μικρή παύση στο No Buy που έχω ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Γιατί ήθελα πάρα πολύ να τα αποκτήσω, να τα δοκιμάσω και να σας πω και τη γνώμη μου γι' αυτά, γιατί και το κανάλι αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Το βρήκα και ως δικαιολογία, καταλαβαίνετε λίγο. Το No Buy θα το συνεχίσω μετά από αυτή την αγορά. Δεν θα κάνω άλλη, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, τα νέα προϊόντα είναι το Glowish Multi-Dew Skin Tint. Το αγόρασα στην απόχρωση 4, είναι η Light Medium. Βρήκα ότι το πινακάκι που είχε online ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Είδα βέβαια και μερικά βιντεάκια για να καταλήξω στη συγκεκριμένη απόχρωση. Μ' αρέσει πολύ η συσκευασία, μ' αρέσει ότι είναι ελαφρύ και μπορείς να ζουλήξεις αυτό το σωληνάριο. Αν βλέπετε εδώ το καπάκι του είναι και ειρηδίζων και έχει και μία αντλία. Επίσης πήρα το bronzer από την ίδια σειρά, το Glowish Soft Radiance. Αυτό το πήρα στην απόχρωση 2 medium. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσα να έχω πάρει και το 3, να σας πω την αλήθεια. Συμφωνείς, Μέρλιν? Το ξέρω, έχεις σκάσει κι εσύ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Θες να είσαι δίπλα μου, θα υποστείς και τη ζέστη από τα φώτα. Για θέλει να κουμπάει το πόδι μου, έτσι είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό είναι το bronzer. Δείτε τι όμορφο που είναι. Και λέω ότι θα μπορούσα να είχα πάρει και το 3, θα το δείτε και στη συνέχεια, γιατί δεν είναι πάρα πολύ έντονο. Επίσης πήρα ένα κραγιόν από τα καινούργια της, τα nude κραγιόν. Είναι η απόχρωση Honey Bun, θα το δοκιμάσουμε σε λίγο. Και άλλαξε και τα μολύβια χιλιών, τώρα τα έκανε μηχανικά. Έχουν μία ξύστρα στο πάνω μέρος, την οποία εγώ βρίσκω παντελώς άχρηστη σε αυτά τα μολύβια. Νομίζω ότι χάνεις τσάμπα και βέρεστε το προϊόν σου όταν τη χρησιμοποιείς. Ενώ τα προηγούμενα μολύβια που είχε ήταν τα κλασικά, αυτά που πρέπει να ταξίσεις για να τα χρησιμοποιήσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι και πιο μαλακά. Επίσης πήρα και την Legit Lashes μάσκαρα. Είναι πάρα πολύ βαριά, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά είναι σαν να αγοράζεις δύο μάσκαρα. Από τη μία πλευρά λέει σου δίνει τρελό volume αλλά και καμπυλότητα, και από την άλλη σου δίνει volume αλλά και μήκος στις βλεφαρίδες. Δεν ξέρω ποια είναι η αγαπημένη μου ακόμα, την έχω πολύ λίγες μέρες και την έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγες φορές. Θα χρησιμοποιήσω τη μία πλευρά από εδώ και την άλλη από εδώ για να δούμε και τη διαφορά. Αυτά είναι λοιπόν τα νέα προϊόντα που θα δοκιμάσουμε μαζί σήμερα. Πριν ξεκινήσω όμως με τον Glowish, θα βάλω λίγο primer. Primer Plus Mattifier από Bobbi Brown, γιατί παιδιά βρίσκω ότι αυτό κάνει τρομερή διαφορά και στους πόρους αλλά και στη γυαλάδα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας στην επιδερμίδα μου, γιατί θέλω λάμψη, γι' αυτό και πήρα αυτό το προϊόν της Huda, αλλά δεν θέλω αυτή τη γυαλάδα του υδρότα και της λιπαρότητας. Και πραγματικά το δοκιμάζουμε σήμερα το Glowish κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχει 35 βαθμούς εδώ μέσα που είμαι μαζί με τα φώτα. Λοιπόν, πάμε να το εφαρμόσουμε στην επιδερμίδα. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από NYX. Θα το βάλω νομίζω κατευθείαν στο πινέλο. Okay, σχεδόν μια αντλία είναι αυτό. Θα το ταμπονάρω στο πρόσωπό μου και μετά θα ξεκινήσω να το απλώνω. Λοιπόν, βλέπετε κατευθείαν ότι δίνει μία λάμψη στην επιδερμίδα και ουσιαστικά μία ομοιομορφία στον χρωματικό της τόνο. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφει και ισχυρίζεται ότι θα μας δώσει. Νομίζω ότι αν προσπαθήσετε να το χτίσετε λίγο θα επιτύχετε μία μεσαία κάλυψη με το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά μέχρι εκεί είναι ελαφριά, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ για το καλοκαίρι. Δεν θέλω να έχω, όπως σας έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, βαριά προϊόντα στο πρόσωπό μου. Η Huda στο βίντεο που έχει ανεβάσει βάζει ελάχιστη ποσότητα. Ωστόσο σε μένα αυτή η ελάχιστη ποσότητα δεν έκανε τίποτα. Έχω χρησιμοποιήσει τώρα δύο αντλίες σχεδόν. Και εμένα προς το παρόν αυτό το αποτέλεσμα μου αρέσει πολύ, γιατί βλέπω την επιδερμίδα μου, βλέπω κάποιες ατελείουλες, οι οποίες δεν με ενοχλούν καθόλου που τις βλέπω, γιατί θέλω αυτή την ελαφριά κάλυψη και ό,τι θέλω παραπάνω να καλύψω θα χρησιμοποιήσω κονσίλερ. Να σας πω ότι και στο σημερινό βίντεο προσπαθώ τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιώ να είναι cruelty free. Να είναι όλα, δεν είναι απόλυτα δυνατόν, αλλά έχω βάλει τα δυνατά μου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κονσίλερ από τη Laura Mercier. Αυτό είναι στην απόχρωση 2N. Ελπίζω να μην μου βγει πολύ ανοιχτό χρωμό. Και θα το απλώσω με ένα beauty blender, το οποίο είναι νοπό.
Γενικά είναι πολύ ελαφρύ και αυτό το κονσίλερ, αλλά μου αρέσει ο υποτόνος που έχει, γιατί δείτε εδώ πώς εξουδετερώνει το μόβ υποτόνο που έχω κάτω από τα μάτια μου. Νομίζω ότι θα βάλω λίγο και από πάνω, γιατί δεν έμεινε και πολύ στο beauty blender μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα προϊόν εντωμεταξύ το οποίο μπορείτε κάλλιστα να απλώσετε και με τα δάχτυλά σας. Απλά με το πινέλο γίνεται έτσι λίγο πιο ομοιόμορφη η εφαρμογή, βρίσκω εγώ. Αν έχετε κανονική προσλιπαρή επιδερμίδα, καλά είναι δεδομένη δηλαδή, μπορείτε άνετα να το απλώσετε με τα δάχτυλα. Δείτε εδώ τη λάμψη που δίνει. Ενώ αν έχετε ξηρή επιδερμίδα, νομίζω ότι καλύτερα θα είναι να το εφαρμόσετε με ένα πινέλο και ίσως να το αναμίξετε και λίγο με μια ενδυτική ή με ένα σέρουμ πάρα πολύ ελαφρύ. Θα σετάρω με την πούδρα της Laura Mercier για γύρω από τα μάτια αρχικά και με την Translucent στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί αν δεν σετάρω εγώ, εντάξει, θα είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε. Βασικά όχι, πριν σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω και το Tantour από Huda Beauty στην απόχρωση Light. Ίσα ίσα για να ζεστάνω λίγο το πρόσωπο. Αν είστε ξηρές, αυτό το προϊόν μια χαρά στέκεται και από μόνο του. Δεν θα χρειαστεί να βάλετε τίποτα άλλο από πάνω. Απλώνεται, όπως βλέπετε, λιώνει στην επιδερμίδα τέλεια. Εγώ βέβαια θα βάλω και το καινούριο bronzer που πήρα, που είναι σε μορφή πούδρας, γιατί διαφορετικά δεν θα αντέξει. Βάζω πάντα εδώ κατά το πηγούνι, γιατί είναι αυτό, ξέρετε, το σημείο που κατεβαίνει και εμείς θέλουμε να το κρύψουμε, να κάνουμε μια σκίαση εδώ, σαν lifting. Και θα βάλω και λίγο στα πλαϊνά της μύτης, αλλά και εδώ, γιατί βρίσκω ότι βοηθάει μετά τις σκιές που θα χρησιμοποιήσω να μπλενταριστούν καλύτερα. Και επίσης, όπως σας έχω πει πολλές φορές, δείτε τι ωραίο που είναι και μόνο του, έτσι. Λοιπόν, ώρα να σετάρουμε τα πάντα. Πολύ σημαντικό βήμα για εμένα. Όπως βλέπετε, έχω αρχίσει λίγο και υδρώνω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εγώ το νιώθω. Αλλά τώρα θα γίνει το θαύμα και ειδικά σε αυτό το σημείο θα γίνουμε πάρα πολύ ματ. Θα επιμείνω εδώ γύρω από το στόμα και γύρω από τα ρουθούνια μου. Και βλέπετε ότι παρόλο που βάζω πούδρα, είναι τόσο ελαφρύ το προϊόν που έχουμε βάλει στην αρχή και δεν φαίνεται καθόλου βαριά. Θα περάσω ελαφριά με ένα πινέλο στην περίμετρο του προσώπου. Και πάμε στο Glowish Soft Radiance Bronzer από τη Huda Beauty. Θα πάρω αρκετό στο πινέλο μου και θα ξεκινήσω να κάνω τη σκίαση εδώ σε αυτό το σημείο, στα ζυγωματικά. Και εδώ, στους κροτάφους, που ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε ότι έχω βάλει αρκετό τώρα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου έντονο. Που σημαίνει ότι μπορείτε να το χτίσετε. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι καλύτερα είναι να είναι πιο ελαφριά τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Γιατί αν είναι πάρα πολύ σκούρα, μετά δεν μπορείτε να το διορθώσετε. Είναι καλύτερα να τα χτίζετε. Και δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αυτή την πούδρα, που έχει μία λάμψη από μόνη της, χωρίς να έχει γκλίτερ όμως μέσα. Θα το κάνω και στο χέρι μου λίγο για να το δείτε, αν φαίνεται. Φαίνεται. Στο σουατσάρισμα είναι πάρα πολύ κακό το προϊόν και έως και στεγνό όταν το κάνετε με το δάχτυλό σας. Στο πρόσωπο όμως και με το πινέλο η εφαρμογή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Έλα αγάπη μου. Δεν θα βάλω άλλο bronzer προς το παρόν, πάμε να περάσουμε σε ρουζάκι. Δεν έχω κάτι από Huda Beauty, έχω όμως το καινούριο της Natasha Denona. Αυτό είναι το Puff Paint, αυτή ήταν η απόχρωση που μου έκανε πιο πολύ κλικ όταν είδα τις τρεις νομίζω αποχρώσεις τις οποίες κυκλοφορεί. Είναι η απόχρωση Tan και θα την εφαρμόσω κατευθείαν στα μαγουλά μου. Δείτε, δείτε εδώ χρώμα. Ίσα που φαίνεται, δεν είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά είναι το αγαπημένο μου για καλοκαίρι. Εγώ τρελαίνομαι με κάτι τέτοια χρώματα. Ας κάνουμε αυτή την πλευρά με πινελάκι και την άλλη πλευρά με τα δάχτυλα. Νομίζω ότι με τα δάχτυλα απλώνεται ακόμα πιο ωραία και εφαρμόζεται και έχετε και περισσότερο έλεγχο φασικά στο σημείο που θα το εφαρμόσετε. Και ίσως κάποιοι πούνε ότι δεν είναι έντονο το αποτέλεσμα, φαίνεται σαν να μην έχεις βάλει τίποτα, αλλά αυτό είναι το νόημα για μένα. Μ' αρέσει να είναι έτσι πάρα πολύ διακριτικό. Βλέπετε ότι είναι αυτό το χρώμα που έχεις όταν μαυρίζεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι πολύ ροδακινή, πάει προς ροδακινή, αλλά δεν είναι πολύ ροδακινή. Να βάλουμε και λίγο εδώ και λίγο εδώ στους κροτάφους θα βάλω. Μα δεν είναι μια γλυκά, όχι, πείτε μου δηλαδή. Εγώ το λάτρεψα. Λοιπόν, θα φτιάξω τα φρύδια μου με το μολύβι της Huda Beauty. Αυτό εδώ που σας το έχω ξαναδείξει και το έχω στην απόχρωση 6 Rich Brown. Υπόσχομαι ότι θα το αγοράσω και σε πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση για να τη δοκιμάσω. Γιατί πραγματικά
Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα με τα φρύδια μου, αλλά καταλαβαίνω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να σας φαίνεται κάπως σκούρο, ακριβώς γιατί είναι η ίδια απόχρωση. Θα πάρω και ένα πιο ανοιχτό χρώμα λοιπόν, μήπως και τα κάνει να φαίνονται σε λίγο πιο γλυκά. Γιατί επειδή έχω ανοίξει το χρώμα των μαλλιών μου, χάρη στην φανταστική colorist της Αβέντα, στο κομμωτήριο Αβέντα Τεό στην Ερυθρέα, φαίνονται πιο γλυκά τα μαλλιά μου και τα φρύδια φαίνονται λίγο σκούρα. Πάμε στην παλέτα αυτή, την Topaz Obsessions από Huda Beauty, για να μείνουμε στο brand. Θα κάνω πολύ γρήγορα ένα eye look, γιατί δεν είναι αυτό το σημαντικό σήμερα. Ξεκινάω από αυτή εδώ τη σκιά, που είναι σχεδόν σαν την επιδερμίδα μου, να σας πω την αλήθεια. Και τη βάζω εδώ στο πάνω μέρος, προς το φρύδι. Θα συνεχίσω με αυτή εδώ και θα τη φέρω στην κόγχη, αλλά και στο εξωτερικό του ματιού. Και να σας πω την αλήθεια, θα πάρω και ένα πλακέ πινέλο και αυτή εδώ τη σκιά πάλι, γιατί δεν θέλω κάτι γκλιτεράτο εδώ στο κινητό βλέφαρο, και θα βάλω αυτή εδώ πάλι εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί επίσης θέλω και το eye look να είναι πολύ ελαφρύ. Και από κάτω θα πάρω το σκούρο καφέ και με ένα pencil πινέλο, έτσι μυτερό δηλαδή, σαν μολύβι, θα κάνω μια γραμμούλα. Αυτά, αυτά για σήμερα. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο για τα μάτια. Θα γυρίσω τώρα τις βλεφαρίδες μου και θα χρησιμοποιήσω τη νέα, νέα για μένα μάσκαρα που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ήρθε τώρα εμένα στα χέρια μου από την Huda. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή την πλευρά που λέει Curl and Length, δηλαδή καμπυλότητα και μήκος. Α, το βουρτσάκι είναι σαν αυτό που έχει η καινούρια της Lancôme που χρησιμοποιούσα και μου άρεσε πολύ. Wow, και μου αρέσει και αυτή πολύ. Νομίζω ότι έχει, μη σας πω και το ίδιο αποτέλεσμα. Ίσως και λίγο καλύτερο. Τι λέτε με ένα πέρασμα? Πολύ καλό θα πω. Πάμε στην άλλη πλευρά που λέει Volume, να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το βουρτσάκι. Όλο ανάποδα το ανοίγω. Αυτό εδώ το βουρτσάκι στο αριστερό μάτι. Είναι λίγο πιο βαρύ το αποτέλεσμα όπως βλέπω. Λίγο πιο βραδινό, κάπως τις ενώνει μεταξύ τους, τους δίνει όμως αναμφίβολα όγκο. Και νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό να έχεις αυτή τη μάσκαρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θες, αν είναι πρωί, αν είναι βράδυ. Μπορείς εσύ να χρησιμοποιήσεις ή τη μία ή και τις δύο πλευρές για να πετύχεις το επιθυμητό. Τώρα δεν ξέρω ποια πλευρά μου αρέσει περισσότερο, μισό λεπτό να σας φέρω κοντά να τις δείτε και τις δύο. Λοιπόν, για πείτε ποια προτιμάτε, αυτή με το Curl and Length ή αυτή με το Volume. Τώρα να σας πω, αυτή μου αρέσει καλύτερα, το Volume, ενώ πριν είχα τρελαθεί με το Curl and Length. Θα κάνω και μία δεύτερη στρώση, να δω και πώς κάθεται, πώς ανταποκρίνονται οι βλεφαρίδες σε αυτό. Not bad, δεν είναι καθόλου άσχημο. Για πρωινό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτό θα καταλήξω και για βραδινό θα χρησιμοποιώ την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Βέβαια, βλέπετε, τις έχει κολλήσει αρκετά μεταξύ τους, ενώ εδώ φαίνονται πιο ξεχωριστές και ανάλαφρες. Εδώ το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρα πιο έντονο. Θα τη βάλω και στις κάτω βλεφαρίδες. Όπα, μισό λεπτό, μη λερωθώ. Για τις κάτω προτιμώ την άλλη πλευρά, γιατί αυτή με παιδεύει πάρα πάρα πολύ. Σίγουρα θα λερωθώ αν συνεχίσω, οπότε παίρνω την άλλη πλευρά. Και σας έφερα πάλι στην κανονική απόσταση για να δοκιμάσουμε το μολύβι των χελιών. Έχω πάρει την απόχρωση Pinky Brown, το λέει Lip Contour 2.0. Και από ό,τι διάβασα, η απόχρωση αυτή είναι αυτή που ταιριάζει με το συγκεκριμένο κραγιόν που επέλεξα. Το οποίο φαινόταν διαφορετικό στη φωτογραφία, κάπως πιο έντονο. Και νοιάζει πάρα πολύ με ένα που έχω ήδη. Δεν ξέρω αν είναι dupe, αλλά νομίζω ότι είναι. Και θα σας το αποκαλύψω κάποια άλλη στιγμή. Παιδιά, το μολύβι είναι τόσο κρεμώδες που μπορείς άνετα να γεμίσεις τα χείλη σου και να φύγεις χωρίς να βάλεις κραγιόν από πάνω, αν θες κάτι πολύ μάτ και σταθερό. Εγώ δεν τα γέμισα, εδώ δεν έχουν μολύβι στο κέντρο. Και πάμε στα Sweet Nudes κραγιόν της Huda Power Bullet Cream Glow. Είναι η απόχρωση Honey Bun αυτή που έχω. Και θα την εφαρμόσω αμέσως τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία. Γενικά έχει πολλές γωνίες στις συσκευασίες της. Αυτό δεν το βρίσκω καθόλου πρακτικό, ωστόσο. Θα ήθελα να είναι πιο στρογγυλεμένο. Στο κραγιόν όμως μ' αρέσει κάπως. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο χρώμα nude είναι αυτό. Εν τω μεταξύ έχει λιώσει το κραγιόν από τη ζέστη, το καημένο.
Νομίζω ότι θα αρχίσω αυτά τα κραγιόντα πολύ κρεμώδη να τα κρατάω στο ψυγείο. Α, εδώ και πέρα. Λοιπόν, δείτε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το κραγιόν. Είναι κρεμώδες, έχει ωραίο αποτέλεσμα με ένα πέρασμα και έχει και αυτή την ωραία γυαλάδα που είναι σαν να έχω βάλει lip gloss από πάνω. Δεν έχω βάλει όμως lip gloss από πάνω. Εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Γιατί έχει αυτό το nude χρώμα που δεν σε κάνει να φαίνεσαι ξεπλημμένη. Έχει αυτό το nude χρώμα που σου δίνει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι το τελικά τρόπο που το βλέπω με το άλλο. Είναι όμως σίγουρα πάρα πολύ κοντά οι αποχρώσεις. Επίσης να σας πω ότι επωφελήθηκα και μιας προσφοράς που είχαν τα Sephora, όπου με την αγορά νομίζω 2 προϊόντων ή από ένα ποσό και πάνω, ήταν, δεν είμαι σίγουρη, Huda Beauty, σου δίνανε και δώρο ένα Yo Glow από τη σειρά Wishful, αυτό το απολεπιστικό που μου αρέσει πολύ επίσης από τη Huda, και ήθελα και αυτή τη μικρή συσκευασία για να την παίρνω μαζί στα ταξίδια μου, οπότε λέω έχει και δωράκι, να. Τώρα είναι καλή περίοδος να αγοράσω και τα νέα της προϊόντα. Εν κατακλείδη, θέλω να σας πω, και αφού έχει περάσει μισή ώρα περίπου από την ώρα που εφάρμοσα το Glowish Multi-Dew Skin Tint στο πρόσωπό μου, ότι εμένα το αποτέλεσμα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να το βρίσκετε κι εσείς ωραίο. Δεν περίμενα ότι θα μπορώ να έχω έτσι λαμπερή επιδερμίδα χωρίς να φαίνομαι λιπαρή και υδρωμένη. Φυσικά, εγώ το έχω σετάρει, το είδα το αποτέλεσμα και χωρίς πούδρα όμως. Όταν το έβαλα στο πρόσωπό μου και μπορείτε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσετε και το καλοκαίρι, όπως σας είπα, με τα δαχτυλά σας, για ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα και να συμπληρώνετε όποτε θέλετε, όποτε θεωρείτε ότι έχει φύγει. Για μένα στέκεται πάρα πολύ καλά στην κατηγορία των foundations με ελαφριά κάλυψη, και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ, όπως επίσης και το bronzer αυτό, το λάτρεψα. Η μάσκαρα επίσης βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ πρακτική και ότι θα ταιριάξει σε πολλές από εσάς. Δεν βρίσκω ότι το αποτέλεσμα, επειδή είναι έντονο από αυτή την πλευρά, δεν βρίσκω ότι θα είναι βαρύ όμως ακόμα και για εσάς που έχετε λεπτές βλεφαρίδες. Λάτρεψα επίσης αυτό το ρουζάκι, το οποίο θα το βρείτε μόνο στο Calp Beauty, δεν το έχουν φέρει ακόμα στην Ελλάδα. Θα τσεκάρω ωστόσο, γιατί τα Sephora φέρνουν κάποια προϊόντα της Natasha Denona, αλλά γιατί τόσο λίγα ρε παιδιά. Λοιπόν, και μου άρεσε και το κραγιόν και το μολύβι και μου άρεσαν όλα και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τις αγορές μου. Θα με βλέπετε πολύ συχνά στα stories στο Instagram με αυτό το μακιγιάζ και σε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές μου διακοπές επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας για τα επόμενα βίντεο που έρχονται στο κανάλι μου. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!